Η αγιογράφηση του ναού του Αγίου Γεωργίου, μιας ιστορικής εκκλησίας του Κερατής από νωρίς. Δίπλα στο ναό βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, που η μαρμάρινη πλάκα στο εξωτερικό του μαρτυρά την ιστορική του αξία. Στα Ταμπούρια, όπως ονομαζόταν η περιοχή, στο Εκκλησάκι, είχε στρατοπεδεύσει μαζί με τα παλικάρια του Καραϊσκάκης. Εκεί προσκύνησε για τελευταία φορά πριν σκοτωθεί στη μάχη του Φαλήρου. Το 1879 τα παλικάρια του, για να τον τιμήσουν, έκτισαν στη μνήμη του το ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός αυτός έχει ανακαινιστεί 3 φορές από τότε και από το 1957 έχει πάρει την τελική του μορφή. Η αγιογράφηση όμως ενός ναού μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ο κύριος Κοψιδάς είναι ένας από τους καλύτερους αγιογράφους ναών. Με πίστη και μεράκι προσπαθεί να αφήσει ένα έργο ανεξίτηλο στους αιώνες. Μπορώ να πω ότι είναι ένα προσωπικό μου βίωμα. Εργάζομαι για αυτή την τέχνη, όχι για τα χρήματα, αυτό πιστέψτε το. Εργάζομαι γιατί βγαίνει από μέσα μου ένας κόσμος πάρα πολύ ωραίος, τον οποίο τον εκφράζω στον τοίχο. Δεν έχεις γεννηθεί αγιογράφος, γίνεσαι, είσαι μέσα στο γίγνεσθε. Προκύπτει αυτό από τα πολλά τα χρόνια. Ξαφνικά, ας πούμε, βλέπεις ότι έχεις επαφή με το αντικείμενό σου. Η τέχνη του απορρέει από το θρησκευτικό του συνέστημα και την πίστη του στον Πατοκράτορα. Το θρησκευτικό συνέστημα είναι καθαρά μια καλή εκτίμηση, ας πούμε, των χαρακτηριστικών του Αγίου. Να μπορέσεις να βγάλεις λύπη, να μπορείς να βγάλεις σεβασμό, να μπορέσεις να βγάλεις αγωνιστικότητα επάνω στις μορφές. Αυτό είναι, βγαίνει μέσα από τον ίδιο τον ζωγράφο. Πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών, ασχολήθηκε αμέσως με την αγιογράφηση ναών και σήμερα συνεχίζει την τέχνη του μαζί με το γιο του. Με το συνεργείο του, το οποίο αποτελείται είτε από φοιτητές είτε πτυχιούχους της Σχολής Καλών Τεχνών, εργάζεται καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η δουλειά είναι δύσκολη καταρχάς διότι συντελείται σε ένα ύψος. Είναι ένα συγκεκριμένο ύψος το οποίο δουλεύει κανείς. Έχει μια υποτυπώδη ανασφάλεια, θα έλεγα. Αλλά με τα πολλά τα χρόνια το συνηθίζει κανείς αυτό. Τι άλλο να έχει, ας πούμε, σαν δυσκολία, ότι καταπιάνεται με τεράστιους χώρους που πρέπει να τους οργανώσει και σκηνογραφικά, θα έλεγα, αλλά και περισσότερο να έχουν μια ομοιογένεια κλίμακα, δηλαδή να έχει μια ομοιογένεια κλίμακα μέσα στο ναό και δια της κλίμακος να αναδεικνύει το ναό. Για την αγιογράφηση ενός ναού υπάρχουν κανόνες, αλλά η δυσκολία αυτής της τέχνης συνίσταται στο γεγονός ότι κατά βάση είναι μια τέχνη μεταφυσική. Κάθε αγιογράφος βάζει τα δικά του στοιχεία, τη δική του ψυχή, όπως εκείνος αντιλαμβάνεται το θείο, χωρίς βέβαια να ξεπερνά τους εκκλησιαστικούς κανόνες. Προσωπικά εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από τους αιώνες που μεσολάβησαν από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα και πρόσθεσα κάποιες χρωματικές δικές μου, έτσι, θα έλεγα, ανακαλύψα το οποίο θα το πει κανείς στη δουλειά αυτή και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει την εργασία μου. Επίσης και το σχέδιο ορισμένες φορές μετατρέπεται. Δεν τα βλέπουμε πλέον οι σύγχρονοι αγιογράφοι όπως τα βλέπαν οι παλαιοί. Έχουμε προσθέσει από τον αιώνα μας στοιχεία και νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ο αγιογράφος, κρατώντας το πινέλο, προσπαθεί μέσα από τεράστια μεγέθη να αποδώσει την κίνηση, τη θλίψη, το δέος, τον πόνο, την απέραντη αγάπη και συμπόνια των Αγίων προς τους ανθρώπους, προς όλα τα πλάσματα της γης.